Ήρθε η στιγμή για τα δικά μας διλήμματα. Μέγκη μου, θέλω τη συμμετοχή σου στο σημερινό δίλημα. Γιατί όχι. Διότι το σημερινό μας δίλημα έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία είναι 28 χρονών μεν, αλλά έχει παντρευτεί από τα 18. Αναγία. Μετά από 10 χρόνια σε ένα γάμο, αποφασίζει να επισκεφτεί ένα σύμβουλο γάμου. Εκεί όμως υπάρχουν διάφορες ανατροπές. Ο σύντροφος της ξαδέλφης της, λοιπόν, θέλει να κάνουν σχέση. Και αυτός είναι ο σύμβουλος γάμου, ο σύντροφος της ξαδέλφης της. Να χωρίσει μαζί του ή όχι. Με τον άντρα της. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος του διλήμματος, να σου πω μετά πώς ψηφίζετε, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Παρακαλώ. Με λένε Νάσια. Είμαι 28 και είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα έχω πολλά προβλήματα με τον άντρα μου. Η μητέρα μου λοιπόν επέμενε να πάμε σε σύμβουλο γάμου. Ο σύντροφος της ξαδέρφης μου τυχαίνει να είναι σύμβουλος γάμου και έτσι αρχίσαμε μαζί του συνεδρίες. Μετά από ένα καυγά που είχα με τον άντρα μου, συνέχισα τις συνεδρίες μόνη μου στο σπίτι. Εκεί κατάλαβα ότι του αρέσω και θέλει να κάνουμε σχέση. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να χωρίσω τον άντρα μου που έχουμε όλα προβλήματα και να συνεχίσω με τον Δημήτρη που με κάνει να νιώθω όμορφα, ή να μην ξαναπάω στον Δημήτρη και να προσπαθήσω. Καλό και σκύλο για κλειδί. Νάσια μου, τι έγινε αγάπη μου. Μα, προχώρα, κάτσε λίγο πιο εκεί, δεν μπορώ, έχω άπειρα νεύρα. Τι έπαθα, τι έπαθα. Τι έπαθα, λοιπόν, με είχε πρίξει ο κύριος να βγούμε για καφέ, του εξηγούσα ότι έχω πονοκέφαλο και του λέω, αν δεν θα βγούμε λοιπόν, θα πάμε κάπου ήσυχα, χωρίς κόσμο, να πιούμε τον καφέ μας, να είναι πίσω κι εγώ. Ναι, αγάπη μου, ναι, φυσικά, ποτέ, εννοείται αυτό. Φτάνουμε στην πλατεία, τίγκα στον κόσμο, μα, τίγκα στον κόσμο, δεν άντεχα, δηλαδή το κεφάλι μου κόντευε να σπάσει. Και μου λέει, θα κάτσουμε εδώ. Τι θα κάτσουμε εδώ, του λέω. Δεν είπαμε ότι θα πάμε κάπου ήσυχα να πιούμε τον καφέ μας σαν άνθρωποι. Ω, η μία κουβέντα φέρε την άλλη, μπουρου, πιαστήκαμε πάλι με τα λόγια. Και, ξέρεις τι έκανε, ο κύριος σηκώθηκε και έφυγε και με παράτησε σφίξιλη με τη μέση του δρόμου. Μόλι μου! Α, συγχωρεί, τσάκι μου. Είναι η πολλή φορά που έχω την ιστορία. Ηρέμησε ψυχή μου. Τι να είναι μίσο, τι. Δεν βγαίνει πουθενά. Μαμά μου, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εκείνο το προκαλεί όλα που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Άσε με τώρα κι εσύ, σε παρακαλώ. Άσε με. Δεν θέλω κουβέντα. Αντώνη, τι κάνει, παλικάρι μου. Εδώ έχω. Χαζεύω. Καλά κάνει. Πού είναι η Νάσια, γιατί θέλω κάτι. Ζω. Καλά, δεν ξέρεις που είναι η γυναίκα σου. Γιατί θα έπρεπε. Είναι δυνατόν να μου λες ότι δεν ξέρεις που είναι η γυναίκα σου. Και έχεις και απορία αν θα έπρεπε. Τον τελευταίο καιρό με έχει κουράσει λίγο με κάποια θέματα, οπότε προτιμώ να μην ρωτάω, προτιμώ να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Κοίταξε, ότι έχετε προβλήματα και τον τελευταίο καιρό τροχόσαστε πάρα πολύ είναι γεγονός. Ναι. Θα έπρεπε να είστε αγαπημένοι. Είσαστε ναι, okay. Δύο νέα παιδιά στο άνδρος ηλικίας σας. Θα έπρεπε να είστε αγαπημένοι και δημιουργικοί. Αυτά τα λες και έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις αυτά που κάνει η κόρη σου. Τα βλέπω, καρδιά μου, και προσπαθώ να είμαι δίκαιη και το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Ναι, αλλά πάλι παίρνεις το μέρος της. Τη δική μου οπτική γωνία δεν τη βλέπεις. Κάποιες φορές το κάνω γιατί τα νεύρα της είναι κρόσκια. Α, οπότε αφού είναι τα δικά της, την αφήνεις ήσυχη και λες να κάνεις τα δικά μου. Να σου πω, κάνω μια χάρη τώρα. Πήγαινε λίγο γιατί έχω κάτι δουλειά να τακτοποιήσω. Που δεν το σηκώνει, δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Αχ, θα έρθει, δεν θα έρθει. Θα έρθει. Πού είσαι! Το κινητό που το έχεις! Σε έχω πάρει 100 φορές! 100 φορές! Μη φωνάζει, ηρέμησε. Με κοροϊδεύεις! Χαλαρός! Το κινητάκι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αν η γυναίκα μας είναι στο σπίτι όμως. Και. Για ηρέμησε λίγο. Ήθελα να πω για ένα ποτό με τα παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου, δεν μου το πεις καν. Κάνεις φωνάζει. Μπορείς να μου πεις γιατί φωνάζει. Να σηκώνεις το τηλέφωνο σου την άλλη φορά, το καταλαβες. Το είχα βάλει αθόρυβο γιατί ξέρω ότι αυτό το πράγμα γίνεται καθημερινά και ήθελα να το αποφύγω. Πειράζει. Ναι, φυσικά και πειράζει. Είμαι ή δεν είμαι η γυναίκα σου. Ε, θα σηκώνομαι εγώ να φεύγω όποτε γουστάρω και δεν θα σου δίνω αναφορά. Δεν κατάλαβα. Πώς δεν έχουμε δει εδώ να σου μέσα. Πω, πρέπει να ηρεμήσεις λίγο. Όχι, δεν πρέπει να ηρεμήσω, δε.
Δεν έχω λόγο να κάτσω να ακούω αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τι δεν έχεις λόγο! Μη φωνάζεις, μη με πρίζεις. Ό,τι θέλω θα κάνω. Το καταλαβαίνω. Άκου λίγο. Επειδή αύριο δουλεύω, ωραία. Και δεν χρειάζεται. Τώρα το θυμίζω. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα να ακούω τέτοια ώρα. Πήγαινε μέσα για να μπορέσω και εγώ να κοιμηθώ σαν άνθρωπο. Εντάξει. Φυσικά και θα πάω μέσα. Να πα. Χίλιες ώρες θα κοιμηθώ μόνο μου παρά με σένα. Παρακαλώ, να πα. Να πα. Εννοείται να πα. Νάσια! Τι έγινε, αγάπη μου, κοιμήθηκες βλέποντας τηλεόραση? Όχι, μαμά, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Τα νεύρα μου το πρωί ακούω και αυτή τη φασάρια από κάτω. Κάνουν εργασίες οι άνθρωποι, βρακαρδούλα μου. Σόπα, μη μου πεις. Σου λέω δεν έχω κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Γιατί, κοριτσάκι μου, είσαι αδιάθετη, τι έχεις? Όχι, μανούλα μου, δεν είμαι αδιάθετη. Τσακωμένη είμαι για ακόμα μία φορά. Πάλι, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ το μπορώ. Ούτε εγώ το μπορώ, τι να κάνω. Και με έδειξε και το δωμάτιο γιατί θέλει να κοιμηθεί με την ησυχία του και δεν μπορεί την κρεβάτο μουρμούρα. Εντάκι μου, όμορφο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως. Δεν είναι πράγμα αυτό. Μαμά, το ξέρω ότι δεν είναι πράγμα αυτό. Τι να κάνω. Μονόδρομος είναι η λύση, αλλά έχει χάρη τώρα. Έχει χάρη. Υπάρχει κι άλλη λύση. Να πάτε σε ένα σύμβουλο γάμου. Τι λες, μωρέ, μάνα, άσε μας. Και εσύ τώρα πρωί-πρωί βρήκες τη λύση. Λοιπόν, πήγαινε να φτιάξω μου ένα καφέ, σε παρακαλώ, άντε. Γιατί δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Κοριτσάκι μου. Ούτως ή άλλως. Καφέ θα σου κάνω, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε κιόλας. Ναι, εντάξει. Πάμε στο φτιάξω. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι μετά από 10 χρόνια δεν έχει υπάρξει ρουτίνα απλά, αλλά και η αδιαφορία. Μετά από 10 χρόνια αυτό το ζευγάρι βιώνει την κατάσταση την εξής. Ουσιαστικό πρόβλημα δεν έχει, αλλά τους καταπλακώνουν τα μικρά προβλήματα που συσσωρεύονται. Τα οποία δεν λύνουν κιόλας προφανώς όταν εμφανίζονται. Δεν λύνουν. Πώς να λυθεί. Εδώ τον πήρε μονότερμα. Τον λυπήθηκα κάποια στιγμή το σύζυγο. Πάλι, θεωρώ ότι είναι τεράστιο πρόβλημα η εμπιστοσύνη. Από ό,τι κατάλαβα, εδώ έχει. Δεν τον εμπιστεύει, τον ζηλεύει κιόλας. Ναι. Ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης. Εγώ νομίζω δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Απλά θέλει να τους πάει τα νεύρα. Μάλιστα. Γρηγόρη. Τώρα είμαστε στη στιγμή που θα πάνε σύμβουλο γάμου. Εκεί θα γνωρίσει το σύμβουλο γάμου, ο οποίος είναι ο σύντροφος της ξαδέλφης της. www.tvopen.gr. Μπορείτε να ψηφίσετε. Όχι μπορείτε, εσείς ψηφίζετε. Εσείς επιλέγετε τι θα δείτε στο τέλος, τι θα γίνει, τι θα επιλέξει η Νάσια. Μέσα από το κινητό σου μπορείτε να μπείτε από τον υπολογιστή σας εντελώς δωρεάν. Ο Αντώνης είναι ο τωρινός σύντροφος. Ο Δημήτρης είναι αυτός που θα δούμε τώρα. Για πάμε. Παράτα με. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή πάλι θα πάω μόνη μου. Αυτό θες να μου πεις, Δεν με ενδιαφέρει αν θα πας μόνη σου. Δεν με ενδιαφέρει. Θα είναι όλες με τους άντρες τους και εγώ θα γίνω ρεζίλη. Θα πάω μόνη μου. Άρα τι. Δεν έχω άντρα. Άρα τι, εγώ πρέπει να έρθω οπωσδήποτε. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος. Είσαι υποχρεωμένος. Γιατί, από πού και σου. Γιατί έχεις μια γυναίκα την οποία πρέπει να συνοδεύεις. Και τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει αυτό. Δεν έρχεσαι πουθενά. Πάω από του μόνη μου, έχω γίνει ρεζίλη, το καταλαβαίνεις αυτό. Καταρχάς μας το πες τελευταία στιγμή και είχαμε κανονίσει κάτι άλλο. Φυσικά, γιατί να ξεβολευτώ εγώ για τη φίλη σου, γιατί. Να πάμε για καφέ είχαμε κανονίσει, μπορούμε να πάμε για καφέ οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Η κοπέλα έχει γενέθλια. Να σου πω, τέλος, δεν έρχομαι, τέλος, δεν έρχομαι. Σοβαρά, σοβαρά. Ναι. Κάθε φορά τα ίδια δηλαδή. Κάθε φορά δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορώ άλλο, ούτε στο δωμάτιο μου μπορώ να ησυχάσω. Τι μας ακούει όλη η γειτονιά. Άσε μας, ρε μάνα, και εσύ. Τι άσε μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Βρε Αντώνη μου, σε παρακαλώ. Είσαι λογικό παιδί. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά με βγάζει από τα ρούχα μου. Δεν φταίω εγώ. Ό,τι τις καπνίσει, όποτε τις καπνίσει, απλά όχι. Υπάρχουν και όρια. Δεν γίνεται, δηλαδή έλεος. Θεία Πίτσα, γιατί με φώναξες, τι έχει γίνει? Λοιπόν, να στα πω γρήγορα, ναι. Τώρα που λείπει η Νάσια. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα με τον Αντώνη. Σοβαρά. Δεν υποφέρεται, τσακώνονται, είναι φρικτή κατάσταση. Θέλω μία χάρη, αγάπη μου. Λες. Ξέρω ότι η σχέση που έχεις Δημήτρης αυτό το παλικάρι, ναι, είναι σύμβουλος γάμου. Ναι. Θέλω να βρεις τρόπο να τον φέρεις στο σπίτι, αλλά να το πεις με τρόπο στην Άσχη, γιατί είναι πολύ νευρική. Κοίτα, ο Δημήτρης δεν μπαίνει στα σπίτια, αλλά για σένα, Θεία Πίτσα, θα το κάνω. Ευχαριστώ. Κάστο πάνω μου. Θα την πιάσω εγώ και θα της μιλήσω. Σε εμπιστεύομαι, δεν αντέχω άλλο την κατάσταση. Λοιπόν, πάνω σου φτιάξω ένα καφεδάκι όπως σου αρέσει, έτσι. Εντάξει. Έρχομαι, Κατερινιό. Όχι, δεν περνάω καλά πια. Δεν περνάω καλά. Έχω φτάσει στο προχώρητο. Καλά, αυτά που μου λες όμως τώρα είμαι σίγουρη ότι σε έβαλε η μάνα μου να μου τα πεις. Τι σύμβουλος γάμου και τέτοιες χαζομάρες τώρα. Άκου, βρε αγάπη μου, δεν έχει σημασία ποιος με έβαλε. Εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Άκου, Δημήτρης, το αγόρι μου είναι σύμβουλος γάμου. Θα έρθει εκεί,
Άκου, θα έρθει σπίτι. Ναι, οκ. Εγώ να του πω του Αντώνη ότι θα έρθει στο σπίτι. Εσύ πιστεύεις έτσι όπως τον ξέρεις τον Αντώνη ότι θα το δεχτεί. Άκου. Δεν είναι υπέρ αυτής της άποψης. Ωραία, άκου να το φέρουμε μαλακά. Άστον εκεί, θα έρθει απρόπτα. Και θα κάτσετε και θα μιλήσετε. Καλά, αν έρθει απρόπτα θα με σκοτώσει. Άλλο δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε αναγκαστικά θα το φέρω και ελπίζω να το δεχτεί. Ο Δημήτρης είναι πολύ καλός. Άκουμε. Καλά, τι να σου πω. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι κι αλλιώς. Άκου, Αντώνη, η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Βλέπεις ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να το λύσουμε το θεματάκι, ότι κάθε φορά που πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή καταλήγουμε στα ίδια. Οπότε η ξαδέρφη μου πρότεινε να κάνουμε μία επίσκεψη στο αγόρι της που είναι σύμβουλος γάμου. Τι λες, μωρέ, θα πάω εγώ να κάνω τέτοια καραγκιοζηλίκια να μάθω. Θα τα κάνουν αυτοί που έχουν πρόβλημα. Μα έχουμε πρόβλημα. Απλά δεν θες να το αντιμετωπίσουμε, μάλλον. Δεν και θα πάω εγώ να γίνω ρεζίλ στον ξένο άνθρωπο. Δεν θα γίνεις ρεζίλ, είναι η δουλειά του. Λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πάμε, θα του πω να έρθει εδώ στην τελική. Πιστεύω ότι για μας θα κάνει μια εξαίρεση. Γι' αυτό λοιπόν να σηκωθούμε κιόλας για να εξελιστούμε τελείως. Θα πω, έλα, πες να πω του ανθρώπου. Κάνω τι νομίζεις, προκειμένου να μην σε ακούω, κάνω τι νομίζεις. Αυτό θα κάνω. Αυτό θα κάνω. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι οι άντρες, όταν ακούνε τη λέξη σύμβουλος γάμου, στην αρχή είναι αρνητική. Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ, αλλά. Δεν είχαμε τέτοια. Αν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει, σαφώς και δεν πρέπει να είσαι αρνητικός. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Αντώνης είναι αρνητικός γενικότερα. Αλήθεια. Έχει φρικάρει το παιδί. Μήπως τον ενοχλεί και η παρουσία της μαμάς της, της πεθεράς. Ίσα-ίσα είναι μια γλυκύτατη πεθερά. Ναι, νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο αποκούμπι, γιατί βλέπεις ότι νοιάζεται, δεν θέλει να χωρίσουν. Γι' αυτό και προσπαθεί να τους βοηθήσει. Γλυκύτατη. Κάτι γίνεται με το κορίτσι του, κάτι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί εμφανίζεται στη συνέχεια ο Δημήτρης. Και το δίλημα της Νάσιας είναι το εξής. Ποιο να επιλέξει, τον άντρα της ή τον Δημήτρη με τον οποίο κάνει σχέση. Ο Δημήτρης είναι ο σύμβουλος γάμου. Μπορώ να είμαι λίγο αιρετικός σε αυτή την ψηφοφορία. Δηλαδή. Το Δημήτρη. Αφού τον έχεις δει ακόμα. Δεν πειράζει. Για να γλιτώσει ο Αντώνης το κάνω. Ναι. Μάλιστα. TVOpen.gr, μπαίνετε και ψηφίστε εντελώς δωρεάν και καθορίζετε εσείς το αποτέλεσμα. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, εγώ εδώ είμαι για να σας βοηθήσω, όχι για να σας κρίνω. Να ξέρετε πως ό,τι πούμε είναι μεταξύ μας μόνο. Υπάρχει επαγγελματικό απόρριτο. Θέλω να ξεκινήσεις πρώτα εσύ, Νάσια, να μου πεις 2-3 πράγματα για τη ζωή σου γενικά και μετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στο γάμο σου από τη μεριά σου ως προς τον Αντώνη. Και μετά ο Αντώνης να κάνει το ίδιο. Να ξεκινήσουμε, Αντώνη, πρώτα από την Νάσια. Έχεις πρόβλημα? Κανένα. Ας ξεκινήσουμε. Εγώ μπορεί να σημειώνω κάτι. Μην αγχώνεστε, εσείς συνεχίζετε κανονικά. Κοίταξε, Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Αρχικά, τι να σου πω για τη ζωή μου. Η ζωή μου 8 χρόνια τώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Παντρεύτηκα 20 χρονών κορτσάκι, βλέπεις, και δεν ήξερα τα υλατώματα. Αυτά βγήκαν στην πορεία. Αν τα ήξερα, δεν πρόκειται να τον είχα παντρευτεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ότι ροχαλίζει το βράδυ, φυσικά. Ότι είναι τσιγκούνος και δεν βάζει το χέρι του στην τσέπη να πληρώσει ούτε έναν καφέ. Ότι δεν θυμάται επετείους, γιορτές, γενέθλια. Ότι το ζω όλο μόνη μου. Ότι σε αυτή τη σχέση προσπαθώ μόνο εγώ, ότι υπάρχει ασυνεννοησία, ότι δεν κάθεται ποτέ να ακούσει, ότι με το που στριμωχτεί την κάνει. Κατάλαβες, με ένα τέτοιο άνθρωπο πώς να πορευτώ, πώς να πορευτώ. Κάτσε, περίμενε, γιατί όχι μόνο παραποιείς τα γεγονότα, αλλά προβάλλεις μόνο την πλευρά που συμφέρει εσένα. Καταρχάς, δεν γίνεται να έχεις την απέτηση να θυμάμαι την επέτειο του θείου του Τάκη, γιατί δεν είναι κάποιος που με ενδιαφέρει. Ωραία. Δεν με νοιάζει. Απλά πιάνεις από το οτιδήποτε προκειμένου να γκρινιάξεις. Εκτός από αυτό, δεν γίνεται. Σταμάτα, μιλάω. Δεν γίνεται να έχεις απαιτήσεις του τύπου πάμε εκεί πέρα, πάμε να φάμε εκεί πέρα. Δεν φωνάζω. Ωραία, δεν γίνεται να μου λες τέτοια πράγματα και μετά να πας να μου παίρνεις 450 ευρώ τσάντα. Δεν γίνεται. Με τα δικά μου τα λεφτά. Δεν κατάλαβα γυναίκα. Ναι, βέβαια. Εγώ να πληρώνω και τον δυο μας και εσύ να κάνεις την πάρτι σου, ας πούμε, ό,τι βγάζει. Κάτσε ρε. Τον άκω. Λίγο πρόβλημα, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Δημήτρη μου. Τσάμπα κόπος. Τσάμπα ήρθες. Αφού ο άνθρωπος δεν είναι συζητήσιμος, δεν τον βλέπεις. Ουρλιάζει, ορίζεται να βρει το δίκιο που δεν έχει. Σιγά μην κάτσε τώρα εγώ να ακούω αυτό. Δηλαδή, αϊ παράδειγμα. Αχάριστε. Δεν τα βλέπεις. Συνεννοείσαι εσύ μαζί του, εγώ δεν μπορώ. Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια μου ψηλά. Τελείωσε. Αλήθεια, τελείωσε. Δεν μπορώ άλλο, παιδί μου. Υπάρχει πρόβλημα, όπως το λέω. Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα. Στο κεφάλι του πάνω απ' όλα. Κοίτα να δεις, αν σε ενδιαφέρει να κάνουμε μερικές συνεδρίες μαζί και μετά πηγαίνεις και τα μιλάς με τον Αντώνη, άμα θέλεις. Αν συμφωνείς. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει. Κοίταξε, μην δώσουμε λίγο το χέρι σου, αλήθεια.
Θα βοηθήσουν. Οι συνεδρίες θα σε βοηθήσουν, πραγματικά θα σας βοηθήσουν. Μακάρι, τι να σου πω. Υπομονή. Κοίτα, ο Αντώνης δεν δέχεται να κάτσει να κάνει συνεδρίες. Τι βρε, παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι λίγο αντιδραστικός. Είπα στη ξαδέλφη σου, άμα είναι να κάνω σε εκείνη μερικές, αλλά δεν σε είχα ρωτήσει πρώτα και δεν ξέρω. Αγάπη μου, να κάνεις, βοήθησε τα παιδιά, μη χαλασούν τη σχέση τους και το γάμο τους. Σε παρακαλώ. Θα την βοηθήσω. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα να είμαι μόνο με τη ξαδέλφη σου, γιατί. Δημήτρη μου, τι λες. Ευχαριστώ που το κάνεις αυτό για μένα. Για σένα το κάνω. Το θα βοηθήσουμε και τη θεία πίτσα, έλα. Για σένα, για σένα. Έλα, πάμε. Πάμε, πάμε. Τι να σου πω, πραγματικά, μετά από τόσες συνεδρίες δεν έχει βγει τίποτα. Προσπαθώ να του μιλήσω, να του μεταφέρω αυτά που μου έχεις πει. Είναι λες και μιλάω στον τοίχο. Και ο τοίχος καλύτερα θα με καταλάβαινε. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Ειλικρινά πάρα πολύ. Κοίτα, σε καταλαβαίνω, γιατί και εγώ άλλη μια φορά που ήρθε εδώ και πήγαμε να μιλήσουμε, δεν ακούγε τίποτα. Αφού στο έχω πει, δεν ακούει. Δεν είναι ο άνθρωπος, φοράει. Μην τα βάζεις κάτω. Παροπίδες, οδοασπίδες, όλα τα φοράει. Μην τα βάζεις. Δεν ακούει, δεν βλέπει. Προσπάθει. Μα δεν γίνεται, ρε Δημήτρη. Τι άλλο να κάνω. Τα έχω κάνει όλα. Ό,τι μου έχεις πει, τα έχω ακολουθήσει κατά γράμμα. Σε καταλαβαίνω, τι να κάνουμε. Μόνο να προσπαθήσουμε μπορούμε. Πόσο αν τον αγαπάς ακόμα. Δεν ξέρω. Όχι ότι δεν τον αγαπάω. Απλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξω αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, άσε με εμένα γιατί όλο για μένα μιλάμε. Εσύ με την ξαδέρφη μου πώς θα πας? Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Εντάξει, όπως όλα τα ζευγάρια δηλαδή, μην νομίζεις. Αλήθεια. Και ναι. Φαίνεστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν δείχνετε κάτι προς τα έξω. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρεις τι σημαίνει σε ένα ζευγάρι. Κοίτα, για να καταλάβεις, η Κατερίνα είναι περίπου σαν τον Αντώνη. Στο ίδιο στυλ. Ναι, ναι. Απλά δεν ήθελα να σε. Παπαναγία μου, τι τραβάμε και δίνω. Δύσκολα πολύ. Έλα, πού είσαι? Άρχισα λίγο στην κίνηση. Είχε ναι, κίνηση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω πολύ. Έφυγα σκαστή. Καλά, για δύο λεπτά σε θέλω. Κοίτα να δεις. Το σκέφτηκα. Πρέπει να χωρίσεις με τον Αντώνη και να χωρίσω κι εγώ με την Κατερίνα. Και να είμαστε μαζί. Ρε Δημήτρη. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Το ξέρεις πολύ καλά. Θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να πιεστώ να κάνω κάτι, να πάρω μια τέτοια απόφαση. Ναι, αλλά βλέπεις ότι περνάμε χάλια. Έλα, πρέπει να χωρίσεις. Ναι, περίμενε λίγο. Μη με πιέζεις, σε παρακαλώ. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Εντάξει, κοίτα να δεις, εγώ δεν σε πιέζω άλλο. Σκέψη το και όταν είναι, πάρε με τηλέφωνο και πες μου την απόφασή σου. Εντάξει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βρίσκομαι σε δίλημα. Να χωρίσω με τον Αντώνη και να συνεχίσω με τον Δημήτρη που με βλέπει σοβαρά και θέλει να χωρίσει για χάρη μου, ή να σταματήσω να βλέπω τον Δημήτρη και να προσπαθήσω να σώσω το γάμο μου. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει που ο σύμβουλος γάμου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, υποτίθεται. Και μια... με πολύ δυσκολία, όπως είδες. Δεν είναι σύμβουλος γάμου. Δεν είναι σύμβουλος διαζυγίων. Ναι. Γιατί δεν κατευθείαν. Υπάρχει, οπότε, εγώ θα ψήφιζα σίγουρα να μείνει στον Αντώνη και να προσπαθήσουν να το δουλέψουν λίγο οι δυο τους. Τι να δουλέψουν. Ο Αντώνης δεν μπορεί να δουλέψει άλλο και κάτι τέτοιο. Εγώ ψηφίζω για τον Αντώνη και θεωρώ ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα επικοινωνία σαν ζευγάρι. Οπότε όλα ξεκινάνε από εκεί. Άρα, γιατί να μείνει. Το θέμα είναι το εξής. Ότι οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μας. Γρηγόρη. 64% να παραμείνει με τον Αντώνη. Εννοείται. Και 36% να πάει με τον σύμβουλο γάμου. Να πάει με τον σύμβουλο γάμου. Τι να κάνει, να μην πάει τώρα, με κανένα και να πάει σε ένα κανονικό να δω ψυχολόγο. Την προβολή μετά με τον σύμβουλο γάμου. Βεβαίως, μπορείς να πας στο μοντάζ να το δεις όλο. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν μένει με τον Αντώνη. Περίμενε. Δεν ήρθα γι' αυτό. Τι έγινε? Δημήτρη, δεν γίνεται να το συνεχίσουμε όλο αυτό. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος και είναι άδικο και για την ξαδέρφη μου και για τον Αντώνη. Καλά, και τόσο καιρό τι γίνεται? Τόσο καιρό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είχα καμία λογική. Αλλά τώρα η λογική μπήκε μπροστά. Και θα μείνουμε με δύο ανθρώπους που δεν μας θέλουν. Ενώ μας θέλουνε. Δεν είναι έτσι. Μας θέλουνε. Γι' αυτό και το προσπαθούν. Μην το λες αυτό τώρα. Σε παρακαλώ, αλήθεια. Μην το κάνεις πιο δύσκολο. Δεν γίνεται. Τελώς.